οι μοναδικοί που θα μπορούσαν να πάρουν και πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι οποίοι αποδειδειγμένα αγαπάνε το σύλλογο, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και πληρώνουν τη συνδρομή τους, ενδιαφέρονται για τα κοινά. Άρα για εμένα την απόφαση για το σύνολο του project Βοτανικός είναι κάτι που θα πρέπει απαραίτητος να πάει στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Παναθηναϊκού και αυτοί να είναι οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν για το καλό. Άλλοι μπορεί να έχουμε την άποψη ότι με τους όρους, γιατί σας ενημερώνω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι όροι και από την πρώτη συμφωνία που είχα κάνει εγώ, αλλά είναι χειρότεροι και από τους όρους που με αναγκάσανε να φύγω από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό για να μην είμαι ο άνθρωπος που θα υπογράψει την ταφόπλακα του Παναθηναϊκού. Πρέπει λοιπόν, ξαναλέω, αυτή την απόφαση να την πάρει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά ο ενεργός κόσμος, αυτός που πηγαίνει και πληρώνει τη συνδρομή του στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν τέτοια απόφαση. Ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Αλαφούζος, ούτε ο κύριος Μαλακαπές. Τώρα όσον αφορά το γήπεδο της ΚΑΕ, δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Άκουσα ευχολόγια, άκουσα για ένα MOU που στο δικό μου το μυαλό ακούγονται ως ευσεβείς σπόθη. Επειδή όμως θέλω να μπορώ να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να πω ότι εξάντλησα κάθε πιθανότητα και κάθε δυνατότητα ώστε ένα τόσο μεγάλο έργο για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να προχωρήσει, παρόλο που θεωρώ ότι δύσκολα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάει σε ένα οικόπεδο που ακόμα δεν ξέρουν ποιο είναι, τι χωρητικότητα θα έχει. Το τίμημα άκουσα ότι δεδομένα θα είναι υψηλό, γιατί δεν εντάσσεται μέσα στη διπλή ανάπλαση και στην ανταλλαγή με τη λεωφόρο. Παρ' όλα αυτά όμως, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα συμμετέχει σε αυτές τις ομάδες εργασίας. Πάντως, για να μην κοροϊδευόμαστε, αν τα MOU και τα μνημόνια είχαν αξία, ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν θα ήξερε πού να πρωτοδιαλέξει να παίξει. Θα είχε ένα γήπεδο στο Γουδί, θα είχε ένα γήπεδο στη Λεωφόρο, γήπεδο θα φτιαχνόταν στο Βοτανικό και βέβαια θα είχαμε και το Athens Alive στο ΆΚΑ, έτσι. Για να μην πω και σε πιο παλιά και μιλήσω για ελληνικό. Άρα στο δικό μου το μυαλό τα MOU και τα μνημόνια είναι κάτι που παίρνεις έτσι και το σκίζεις. Ελπίζω να κάνω λάθος. Ό,τι και να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού, δεσμεύομαι δημοσίως ότι θα το ακολουθήσει και η ΚΑΕ, εφόσον συνεχίζω να είμαι ο ιδιοκτήτης της ομάδος, εάν υπάρξει μεταβίβαση των μετοχών εκεί πέρα, αναγκαστικά θα πρέπει να τοποθετηθεί ο νέος ιδιοκτήτης. Να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχετε υγεία, να προσέχουμε όλοι, είναι δύσκολες οι εποχές. Και καλή δύναμη. Αν με επιτρέπετε, δηλαδή σήμερα δεν βγήκε λευκός καπνός κατά το κοινό λεγόμενο, αλλά παραπέμπονται όλα στις καλένδες του Φεβρουαρίου κορονοϊού, επιτρέποντας όταν θα γίνει η γάμα σίγμα του Ερασιτέχνη και θα αποφασιστεί διαβοής προφανώς. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι παρουσιάστηκε μία λύση. Ενημερώθηκα για το ποιοι είναι οι νέοι όροι που υπογράφηκαν στο MOU. Ενημερώνω λοιπόν ότι είναι χειρότεροι κατά πάρα πολλοί από αυτούς τους οποίους είχα συμφωνήσει εγώ, αλλά συνεχίζουν να είναι χειρότεροι ακόμα περισσότερο και από αυτούς οι οποίοι με οδηγήσανε εμένα να φύγω από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό ώστε να μην υποθηκεύσω το μέλλον. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι λέω. Το αν θα πάει στη Γενική Συνέλευση ή όχι, νομίζω το προβλέπει το καταστατικό του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αλλά το προβλέπει δεν το προβλέπει το καταστατικό του Παναθηναϊκού. Είναι μια απόφαση ζωής, είναι μια απόφαση η οποία θα κρίνει τη μακροημέρευση του Παναθηναϊκού ή όχι και οφείλει να πάρει την απόφαση αυτή ο κόσμος. Ξαναλέω, ούτε άνθρωποι που έχουν διασύρει την ιστορία του Παναθηναϊκού μέσα και έξω από τα γήπεδα κατ' επανάληψη και κατά συρροή, ούτε άνθρωποι που δεν έχουν την εμπειρία και το ειδικό βάρος και σε καμία περίπτωση άνθρωποι οι οποίοι είναι υπό αποχώρηση. Ο μόνος φορέας, οι μόνοι που μπορούν να πάρουν μια τέτοια απόφαση και αυτοί θα πρέπει να είναι που θα την πάρουν είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού που τρέχει, μέσα από το ειστέρημά του πηγαίνει στα γήπεδα, μέσα από το ειστέρημά του πληρώνει συνδρομές στην τηλεόραση και είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά πονάνε και κλαίνε είτε χαίρονται με τις νίκες και με τις ήττες. Αυτοί είναι οι μπροστάριδες και αυτοί πρέπει να πάρουν την απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.